Παραμπέμπει μάλλον σε Σκοπιανό. Πάνκο για τρεις. Αυτό ήταν. 3-2 ο Παναθηναϊκός μπροστά. Αυτό είναι το παιχνίδι του αντιπάλου. 22 χρόνων είναι ο Βλάζιτς. Ματσιούλης για τρεις. Δεύτερο εύστοχο μακρινό σούτ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος υστέρησε σε αυτό το τομέα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Διαμαντίδης είδε τον Άρμστρονγκ. Ο Άρμστρονγκ πλησίασε και σκόραρε. Ο Διαμαντίδης εδώ τον βοήθησε να ζει τον Παναθηναϊκό στις αλλαγές. Ματσιούλης προσπαθεί να βγει από τον double team. Πάλι ο Πάνκο. Δεύτερο καλάθι με το περιφερειακό σούτ από τον Πάνκο. Το είπα και πριν. Αυτό σεν. Κάποιος πρέπει να σουτάρει. 10 δευτερόλεπτα. Η μπάλα θα πέσει στο σλοβενικό καλάθι. Η assist από τον Πάνκο. Το lay-up από τον Ματσιούλης. Τον Διαμαντίδη αρκετά πίσω του. Πάλι ο Ματσιούλης. Πηγαίνει χαμηλά ο Ματσιούλης. Εκεί είναι αδύνατο να τον αντιμετωπίσει ο προσωπικός του Φρουρός. Τον Νούκητς, ο οποίος πιάνει δουλειά κατευθείαν. Rebound ο Σκορτσιανίτης, ο οποίος εκεί θα τελειώσει τη φάση χωρίς. Γύρισε μπάλα, αφού πάσαρε γρήγορα αυτή τη φορά ο Σκορτσιανίτης. Και το αποτέλεσμα. Καλάθι τριών πόντων από τον Διαμαντίδη. Ο Παναθηναϊκός έχει το εξωτερικό σούτ του Σκορτσιανίτη. Διαμαντίδης βρίσκει τον Πάνκο σε θέση για lay-up. Και ο Πάνκο έστω με τη δεύτερη θα πετύχει το καλάθι. Δευτερόλεπτα για την Ολύμπια. Εδώ κάτι δεν πάει καλά στην κάρτα που βλέπατε. Τσατσαρίς πέταξε την μπάλα στο πουθενά. Την έκανε δώρο στους Σλοβαίνους. Αλλά αυτοί αποδείχτηκαν ακατάδεκτοι. Το έδωσαν πίσω το δώρο. Και ο Παναθηναϊκός. Υψηλά 7 στα 10 δίποντα. 3 στα 6 τρίποντα. Δεν έχει εκτελέσει καθόλου βολές. Και στα rebound είναι καλύτερη η ελληνική ομάδα. 10-1-5. Να ο Ούκιτς σε μια φάση. Ο Λάσμε βγαίνει ψηλά για να βοηθήσει τον Ούκιτς. Αυτός πάει ανάποδα, κάνει μια βόλτα. Ο Κίτσεν θα σκοράρει εφόσον κατάφερε να ελιχθεί και να δει τον ορίζοντα. Τσατσαρίς το σκέφτεται, το ξανασκέφτεται. Εν τέλει κάνει το σωστό. Πασάρει στον Μπράμο, ο οποίος πάτησε γερά. Έτσι όπως ερχόταν με φόρα απ' έξω. Είχε προλάβει βέβαια να πατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Το κάρφωμα ήταν απλά διαδικαστική υπόθεση για τον Μπράμο με τα αλτικά προσόντα. 24-29, time out από τους Σλοβαίνους. Ο Μίτς ζητά επίμονα την μπάλα, ο Τσαρτσαρίς δεν τον αφήνει. Η τάπα από τον Λάσμε, να τη δίνει. Ούκιτς. Αυτό είναι το παιχνίδι του Ούκιτς. 24-31. Του αρκεί συνήθως να βρει λίγο την Λιουμπλιάνα και με τους μετασεισμούς από τη χθεσινή συντριβή του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός στο μεταξύ ξεκλειδώνει την σλοβενική άμυνα με αιχμή τον Λάσμε, ο οποίος θα τα άλλα έκανε αρκετά καλό ντεμπούτο. Νάτος εδώ σε ρόλο σκόρερ. Άλλαξαν μεταξύ τους, που επιτρέπει να παίρνει ανάσες ο αρχηγός και να εξοικονομεί δυνάμεις για το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ούκιτς για άλλη μια φορά επιβάλλει τον νόμο του με διείσδυση και ανάποδο lay-up. Έχει 6 πόντους. Όλους στην ανάζει. Πάρα πολύ χρήσιμο. Νάτος εδώ τροφοδοτεί ξανά τον Ματσιούλης. Νομίζω ότι ο Λάσμε είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού σήμερα. Σε αυτά τα 7 λεπτά. Ματσιούλης, Σκορτσιανίτης. Με όλη την πεντάδα της Ολύμπια γύρω του. Βγήκε το ελεύθερο σουτ, έστω και με τη βοήθεια. 4-43. Σκορτσιανίτης με φοβερή ευελιξία εδώ. Απέφυγε στον αέρα. Παίξει με πλάτη τον Πρέπελιτς. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει ο νεαρός. Τρομερό φόλο από τον Ούκιτς και δεύτερο από τον Γιαννόπουλο. Και λέω τρομερό γιατί πήδηξε πάρα πολύ ψηλά ο Ούκιτς. Ούκιτς, χωρίς τον Διαμαντίδη Παναθηναϊκός για την τελευταία του επίθεση. Γιαννόπουλος, αυτό είναι το δικό του σουτ. Ναι, 38-50 από τον Χάρη Γιαννόπουλο. Παναθηναϊκός. Μπλάζιτς, ο Λάσμε στους εθέρες. Η πάσα του Διαμαντίδη, ο Λάσμε πρώτος και στην άλλη άκρη. 54-38. Πάρα πολύ καλός, το ξαναλέω. Ενώ αυτός έκανε την τάπα, παρόλα αυτά με τη σβελτάδα του βρέθηκε πρώτος να περιμένει την μπάλα στην άλλη άκρη του γηπέδου. Και εδώ κρατάει τον Page μακριά από το καλάθι. Τον αναγκάζει σε ένα δύσκολο shoot. Fade away όπως θα έλεγαν.
Δείγμα η Ολύμπια έφτασε στα 4 ομαδικά. Τσαρτσαρίς. Θα βάλει το καλάθι από την assist πάσα του Πάνκο. Διαμαντίδης στον ελεύθερο Ματσιούλης, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία όταν ακροβολίζεται. 44-50 Πάνκο. Ο Διαμαντίδης πάρα πολύ έξυπνα σε δύο χρόνους. Ο Πάνκο επίσης σε δύο χρόνους. 47-61. Πρέπελιτς. Καλωσορίσατε. Μπλάζιτς. Λάσμε δεν αφήνει τίποτα να περάσει. Για να τον δούμε αυτόν τον Ρούπνικ. Ωραία πάσα, πολύ ωραία στον Πέιτζ. Αλλά ο Λάσμε για τρίτη συνεχόμενη φάση θα προφυλάξει το καλάθι του Παναθηναϊκού. Ο οποίος Παναθηναϊκός επιτέθηκε με 5 εναντίον 4, αφού στην άλλη άκρη περίμενε ταξί ο Πέιτζ. Και έτσι ο Λάσμε που 4-49 μετά την assist πάσα του Πάνκο. Πάμε σε time-out. Νόπουλος προσπαθεί να τον βοηθήσει με catch and screen ο Λάσμε. Ο Ούκιτς είδε πάλι το Ματσιούλης. Αυτός όποτε πατάει καλά τα μπουμπουνίζει σαν να είναι ο... Τράκαραν μεταξύ τους οι Σλοβαίνοι. Άθελά του ο Όμιτς σταμάτησε τον Ρανίκο. Και στην αντεπίθεση ο Ούκιτς τελείωσε έναν αστραπιό ευνηδιασμό. 50-69. Νομίζω ότι δεν έχει παίξει καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο ο Κίτσεν. Γιαννόπουλος για 3. 53-72. Από αυτόν τον χαρισματικό σουτέρ. Είναι... Ωραία πάσα ο Διαμαντίδη. Ο Λάσμε θα βάλει και αυτό το καλάθι. 53-74 με ταμπλό. Σι ασίστ. 22 ασίστ και 1-23. Πάλι ο Λάσμε. Ούκιτς, ο Άμστρονγκ βάζει πλάτη για να ζητήσει μπάλα. Τελικά η μπάλα θα φτάσει στα χέρια του Γιαννόπουλου και αποχή στο πλεκτό συστημένη. 67-83 με 2.